Στόχος μας είναι ξεκάθαρα, εμείς να μπορέσουμε να είμαστε σοβαροί, να είμαστε πειθαρχημένοι. Θέλουμε πάρα πολύ να πάρουμε το κύπελο, θέλουμε πάρα πολύ να το πάρουμε, διότι έχουμε πάρα πολλά χρόνια, 14 χρόνια, σχεδόν 15 για να πάρουμε το κύπελο. Για μια ομάδα σαν τον Ορέστη που είναι πολυνίκης του θεσμού είναι πάρα πολλά αυτά τα χρόνια. Βέβαια δεν ξεκινούμαστε και δεν θέλουμε να λέμε ψέματα, πρωταρχικός στόχος είναι το πρωτάθλημα, αλλά εδώ που φτάσαμε, αποκλείοντας τρεις καλές ομάδες, Καστανές, Βίσα και το Δημότικο που ήταν το αδιαφελονή και το φαβορί από όλους, γιατί παίζει σε μια ανώτερη κατηγορία και μια πολύ καλή ομάδα. Πλέον θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα για εμάς παρά μόνο η νίκη. Τα παιδιά είναι σε καλή κατάσταση. Προσπαθούμε, μαζευόμαστε καθημερινά. Είμαι χαρούμενος που πλέον έχουν τελειώσει και οι τραυματισμοί και θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε καλύτεροι, πιο ικανοί, πιο τυχεροί για να πάρουμε το κύπελο. 20 φορές έχει βρεθεί η ομάδα σε τελικό, 10 φορές έχει καταφέρει να το σηκώσει. Το 1983, αν θυμάμαι, είχατε βρεθεί ξανά πάλι με αντίπαλο την Θράκη Φερών. 0-0 έλεξε το αποτέλεσμα, 5-4 υπερτερήσατε στα πέναλτι. Θεωρείτε ότι αν δεν κερδίσετε, γιατί ήταν τελικό, ένα παιχνίδι, δεν υπάρχει αύριο. Είναι πετυχημένη έως τώρα η πορεία του Ορέστη Οροστιάδος, μιας και είστε και στην κορυφή σχεδόν με τις τρεις ομάδες, ο Ορέστης Οροστιάδος, Εθνικός Αλεξανδρούπος και Θράκη Φερών. Κοιτάξτε, δεν θα κρυβόμαστε. Εννοείται ότι πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα. Σας μιλάμε ειλικρινά τώρα, δεν θέλουμε να λέμε ψέματα. Εδώ που φτάσαμε όμως και αποκλείοντας, όπως σας είπα πριν, τρεις πολύ καλές ομάδες και ειδικά την ομάδα του Δημοτήχου, πλέον για μας και το κύπελο έγινε στόχος κατά τη διάρκεια της πορείας. Ξεκινώντας, δεν είπαμε ότι πάμε και για κύπελο, είπαμε ότι θέλουμε να κάνουμε τα δύνατα δυνατά αυτό το πρωτάθλημα που ισχύει φέτος στην ΑΕΒΡΟ να το κατακτήσουμε. Εντάξει. Εκεί επικεντρωνόμαστε. Όμως, εδώ που φτάσαμε τώρα και βλέπουμε το πόσο ενθουσιασμένος είναι ο κόσμος, το πόσο ενθουσιασμένη είναι η δικιά μας ομάδα, το πόσο ενθουσιασμένη είναι η παλέμαχη με την πορεία της ομάδος και με την πορεία τη σωστή που κάνει, έχοντας πάρα πολλά παιδιά από το Βόρειο Εύρο και έχοντας πλέον μαζέψει πάρα πολύ κόσμο γύρω από την ομάδα, θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε καλύτεροι από την ομάδα των Φερών και θα πάρουμε το κύπελο. Γιατί, σας είπα, μπορεί να έχουμε πολλά χρόνια να το κατακτήσουμε, μπορεί να μην είναι πρώτος στόχος, αλλά πλέον είναι στόχος. Και από τη στιγμή που είναι στόχος, είναι αυτός ο σκοπός για εμάς να κάνουμε νίκη το μάτς του επόμενου Σαββάτου. Οι φίλοι θα έρθουν κοντά σας. Κοιτάξτε, το πολύ θετικό είναι ότι πλέον έχουμε φτιάξει πάρα πολλούς φιλάθλους. Φέτος θα δείτε ότι πάρα πολλά παιδιά, όχι μόνο από την Ακαδημία, από την πόλη της Ορεστιάδος, ότι μας ακολουθούν. Είναι νεαρά παιδιά που δεν βομολογούν, δεν μιλάνε άσχημα, δεν βρίζουν, δεν έχουν θέματα έτσι κακής συμπεριφοράς. Έχουμε και πάρα πολλούς σταθερούς φιλάθλους. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι κοντά μας, θα είναι δίπλα μας, θα είναι μαζί μας για να μας βοηθήσουν και αυτοί με τη σειρά τους να κατακτήσουμε το θεσμό του κυπέλλου. Και ένα τελευταίο, η Θράκη Φερών την έχετε, την ξέρετε. Τα πλάνα σας είναι πάνω στο παιχνίδι αυτό. Τι γνώμη έχετε για την Θράκη Φερών? Είναι μια πολύ καλή ομάδα, τη σεβόμαστε απεριόριστα. Παίξαμε μαζί στο πρωτάθλημα, έχουμε κάνει και ένα φιλικό, τους γνωρίζουμε, μας γνωρίζουν. Θέλω να πιστεύω όμως ότι είμαστε καλύτεροι, ότι είμαστε πιο δυνατοί, πιο γυμνασμένοι και θα καταφέρουμε να πάρουμε το μάτς. Καλή συνέχεια να έχετε και θα τα πούμε στον τελικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και στις δύο ομάδες. Να απολαύσουν οι φίλαθλοι ουσιαστικά μια γιορτή του ποδοσφαίρου, τελικός του κυπέλλου. Εντάξει, είναι ένας θεσμός, αλλά είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Να το δούμε όλοι μας ως μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ρούσιδη τον Θεόδωρο, ποδοσφαιριστή του Ορέστη Οροστιάδος, ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής που έχει βρεθεί αρκετές φορές σε τελικό. Θεόδωρε, πριν λίγο μου είπες ότι έχεις βρεθεί σε τελικό 5 φορές. 5 ή 6 είναι, 2 με το Σουφλί, 1 με τον Ορέστη πριν καμιά 10 χρόνια, 1 με τον Νεοχώρη και 1 τώρα με τον Ορέστη ξανά. Είσαι και ο παίχτης που έχει σκοράρει στο κύπελο φέτος. Ευτυχώς. Ναι, και ο αδερφός σου είναι πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος με 9 τέρματα, σαν αφορά το κλίμα της ομάδος. Το κλίμα είναι καλό. Θεωρώ ότι είμαστε και έτοιμοι και έμπειροι από την αρχή της χρονιάς. Εντάξει, είναι και καινούργια ομάδα, αλλά οι περισσότεροι έχουμε παίξει μαζί πάνω από μια πενταετία. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι για το κύπελο, πρώτο Θεός, και για το πρωτάθλημα. Με την εμπειρία σου, πού νομίζεις ότι θα κριθεί το παιχνίδι? Εντάξει, πρώτα απ' όλα παίζει ρόλο η τύχη και η απόδοση. Αν πιάσει απόδοση το Σάββατο θα είσαι καλός. Αν πιάσει την Κυριακή που δεν είναι ο τελικός, δεν θα είσαι καλός. Ένα μήνυμα για τους φίλους του Ορέστη Οροστιάδος να συμπαρασταθούν σε αυτό το τελικό. Γιατί... Τίποτα, να στηρίζουν την ομάδα, γιατί ο κόσμος απέχει. Απέχει εδώ και πολλά χρόνια και εντάξει, τώρα
Φέτος έχετε... τελικό εκτιμώ ότι θα έρθουν και φέτος γενικά η προσπάθεια του κόσμου είναι καλή. Ακριβώς, αλλά έχετε κάνει θα καλή μπορούσαμε πόλη. Και λίγο περισσότερο γιατί η πόλη είναι 25 με 30 χιλιάδες. Οπότε... Θέλετε τον κόσμο κοντά σας. Όσο το δυνατόν περισσότερο. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και στον τελικό. Καλή συνέχεια να έχεις την προπόνησή σου. Σε διακόψαμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.